δεν θα επιτρέψουμε η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός μας να ολισθήσουν σε επικίνδυνους δρόμους. Είπαμε, προχωράμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Το Σύνταγμα της χώρας συνεπώς στηρείται ευλαβικά. Η δικαιοσύνη κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της. Οι αρχές είναι κυριολεκτικά ανεξάρτητες. Η ενημέρωση λειτουργεί ελεύθερα. Συγκρίνεται τη σημερινή ΕΡΤ με τις όποιες αδυναμίες της, με το κομματικό φερέφωνο το οποίο ήταν στη διάθεση της προηγούμενης κυβέρνησης. Το κράτος μένει μακριά από τον κομματισμό. Η παράταξη αυτή επανέφερε τη δημοκρατία στη χώρα το 1974. Την ενίσχυσε με συνέπεια. Την προστάτευσε με κάθε κόστος τα χρόνια του λαϊκισμού. Η δική μας αρμή, λοιπόν, είναι η ελευθερία, ο κοινοβουλευτισμός και το κράτος δικαίου. Όλα όσα αφορούν τον πολίτη. Γιατί αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Αλλά και ο δικός μου καθημερινός οδηγός στις προσωπικές επιλογές και αποφάσεις. Αγαπητά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, ένα από τα συμπεράσματα των πρώτων 7 μηνών που έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας είναι ότι οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου συχνά δεν επιτρέπουν την πλήρη αφομοίωσή τους. Γι' αυτό και η κριτική, καλόπιστη κριτική που απευθύνεται, μοιράζεται. Άλλοι μας κατηγορούν για υπερβολικό ριζοσπαστισμό, άλλοι ζητούν πιο βαθιές μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει ότι μάλλον βρισκόμαστε στο σωστό μέσο όρο. Αυτό που δηλώνει πάντως ότι η Ελλάδα αλλάζει και ότι κινείται πλέον σε άλλη τροχιά.